συζήτηση. Άλλωστε, γνωρίζατε ότι είχαν απασχολήσει οι σεισμικές δονήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς όχι πολύ σημαντική. Δήμαρχε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους. Αληθώς, Δήμαρχε. Αληθώς. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να είσαι καλά. Τέσσερα Ρίχτερ, δεύτερη σεισμική δόνηση, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια σεισμική ακολουθεί αυτές τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, οι σεισμοί είναι μικρής κλίμακας, δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυτικοί, παρότι επειδή είναι κοντά στην, από σημερινός παράδειγμα, πολύ κοντά στην πόλη, το επίκεντρό του, και σε μικρό εστιακό βάθος, ήταν μικρής διάρκειας, αλλά ήταν εξαιρετικά έντονος, δηλαδή τον νιώσαμε όλοι πάρα πολύ. Πάντως, επειδή δεν έχει συνηθίσει ο Εγκέλαδος να χτυπάει την πόρτα συχνά στην Ευρυτανία, νομίζω ότι θορυβήθηκαν αρκετοί. Προφανώς. Μπροστά σε ένα σεισμό, έστω και μικρής διάρκειας αλλά έντονο, νιώθεις πόσο αδύναμος είσαι. Έχω επικοινωνήσει και με τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικής Προστασίας. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούνται τα φαινόμενα, υπάρχουν καταγραφές. Η δεύτερη σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο το Βουτήρο, το χωριό έξω από, από το Καρπενήσι. Είχε επίκεντρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το Κεφαλόβρυσο, που είναι ακόμη πιο κοντά στο Καρπενήσι. Ακόμα πιο κοντά, μάλιστα. Και μικρό εστιακό βάθος, 5 χιλιόμετρα. Και μικρό εστιακό βάθος. Ναι. Σας λέω, ήταν πολύ έντονος, αλλά πολύ μικρής διάρκειας. Διήρκησε γύρω στα 5 με 7 δευτερόλεπτα. Δεν φαντάζομαι χρειάζεται. Δεν παρατηρήθηκαν ζημιές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ήταν, επειδή ήταν μικρά όλα αυτά, δεν είχαμε ζημιές, έτσι. Δεν υπήρχε καμία ζημιά, όχι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ας ευχηθούμε όλοι να είναι περαστικά όλα αυτά. Ακριβώς, να ήταν αυτός ο κύριος σεισμός και να πάμε από εδώ και πέρα σε ίσως μικρότερους μετασεισμούς και να τελειώσει εκεί το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Καλή δύναμη σε όλους εκεί στην Ευρυτανία. Άλλωστε, οι σεισμικές δονήσεις είναι.